Έστειλαν συνάδελφοι από την Αμερική, όπου λέει σε αντίστοιχη περίπτωση, είπαμε δεν συσχετίζεται, δεν έχει καμία σχέση με αυτή την περίπτωση. Το πρώτο παιδί ήταν 5 μηνών κοριτσάκι, εισήχθη στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και το άλλο το παιδάκι που είχαν ήταν 4 ετών αγοράκι, όπου η μητέρα λέει εδώ έδινε το ιστορικό. Προσπαθώ να σου το πω γιατί περιγράφει ακριβώς το τι έκανε η μητέρα. Έδινε και ιστορικό ιατρικό κάθε 72 ώρες. Η μητέρα λοιπόν, τι έκανε σε αυτή την περίπτωση, έβαζε την παλάμη της στο πρόσωπο του μωρού για περίπου. Δεν χρειάζεται να μας πεις όλες τις λεπτομέρειες. Για 90 δευτερόλεπτα είπα. Και λένε ότι μπορεί με κάποιον τρόπο να μειώσει τους παλμούς του παιδιού, το παιδί να πάθει κάποια άλλα θέματα και να πάει στο νοσοκομείο. Με αποτέλεσμα, λέει, να επιφέρει το θάνατο. Τα λέει πολύ λεπτομερώς. Του είπαν ότι έχει γίνει αυτή. Έχει γίνει κάτι παρόμοιο. Να σου πω όμως ότι και εδώ κλείνει. Η στιγμή που κάνει τη δημοσίευση είναι αυτό που λες. Γιατί τώρα ένας από τους 3 ιατροδικαστές που είναι σε εξέλιξη έρευνα